Γνώσεις και συνάδελφοι, το Υπουργείο που νομοθέτησε την κατάργηση του οκταώρου, το Υπουργείο που νομοθέτησε το νέο χτύπημα στην οργάνωση των συνδικάτων, των σωματείων, που θέλει να επιβάλλει ηλεκτρονικό φακέλωμα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, το Υπουργείο που για τον κλάδο μας επέκτηνε τις ελαστικές μορφές εργασίας ακόμα και στον πυρήνα, σήμερα λέει ότι δεν έχει κάποιον εκπρόσωπο να μας δεχτεί, ενώ είναι ενημερωμένο εδώ και μέρες. Συνάδελφοι, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι το γεγονός ότι αυτό που τους φοβίζει είναι ότι με πρωτοβουλία του σωματείου Vodafone 360 βρίσκονται εδώ 7 σωματεία που εκπροσωπούν σχεδόν όλες τις οργανωμένες δυνάμεις στον κλάδο και μαζί εδώ με το κλαδικό συνδικάτο του ΣΕΤΗΠ βάζουν τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση. Γιατί προσπάθησαν να διαφημίσουν μαζί με τους εργοδότες ότι την εργασία είναι δίθεν ένα μέτρο που θα φέρει θετικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους. Μετά από 2,5 χρόνια πανδημίας, η οποία είναι ακόμα εδώ και θερίζει, να το πούμε, φάνηκε πως η εργοδοσία πραγματικά θέλει και χρησιμοποιεί την τηλεργασία. Τέλος, φάνηκε πως έχει διακυθεί τελείως ο προσωπικός χρόνος με τον εργάσιμο. Πως οι εργαζόμενοι 24/7 είναι διαθέσιμοι για τον εργοδότη. Και πως τελικά, όπως νομοθετήθηκε από αυτό το Υπουργείο, η τήρηση του ωραρίου, των μέτρων υγείας και ασφάλειας και μια σειρά ζητημάτων που μέχρι πρότινος ήταν υποχρέωση του εργοδότη, τώρα έχουν πέσει στις πλάτες και έχουν γίνει υποχρέωση των ίδιων των εργαζομένων. Είναι χαρακτηριστικό, συνάδελφοι, είπανε και οι προηγούμενοι πρόεδροι των σωματείων εδώ, το πως καταρχήν προσπερνούν τα ίδια σωματεία και πάνε σε ατομική διαπραγμάτευση με τους εργαζόμενους, βάζοντάς τους το μαχαίρι στον κόκαλο, για να επιστρέψουν άμεσα στον χώρο δουλειάς ή να παραμείνουν με τη διεργασία με τους όρους που η εργοδοσία θέλει, ατομικά διαπραγματευόμενοι με τον κάθε εργαζόμενο, το πως έχουν στο μυαλό τους την εργασία. Για παράδειγμα, στην πολιτική για την τηλεργασία του ΟΤΕ έβαλαν τους εργαζόμενους να υπογράψουν ότι μέσα στο σπίτι τους, στα πατήσια ή σε κάθε γειτονιά της Ελλάδος, να το πούμε έτσι, έχουν πυροσβεστήρες, εξαερισμό και έξοδο κινδύνου. Μεταθέτοντας το ζητήματα της υγείας και ασφάλειας πάνω στους εργαζόμενους. Δεύτερον, το πολύ σοβαρό ζήτημα του εργάσιμου χρόνου. Βγαίνει το Υπουργείο και κάνει φιέστες δίθεν για την ψηφιακή κάρτα ότι ήρθε να λύσει το πρόγραμμα, το πρόβλημα του εργάσιμου χρόνου και ότι θα χτυπήσει τη μαύρη εργασία, που είναι μια μπαρούφα, ένα παραμύθι και μισό, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι ό,τι δεν γίνεται με φυσική παρουσία και γίνεται ψηφιακά, μπορεί να γίνει με 1.500 τρόπους, ώστε οι εργαζόμενοι να μην φαίνονται ότι εργάζονται, ενώ στην πραγματικότητα εργάζονται, και αυτό δεν είναι από κύμα της φαντασίας. Είναι αυτό που ζούμε 2,5 χρόνια τώρα με την υποχρεωτική εφαρμογή της εργασίας, που αντιμετωπίσαμε τηλεφωνήματα πολύ μετά από το πέρας του ωραρίου από προϊσταμένους απευθείας εργαζόμενους στις 7, 8, 9 και 10 το βράδυ, ώστε να βγει το έργο και αφού έχεις το λάπτοπ μωρέ στο σπίτι και μπορείς να συνδεθείς, πες να κάνεις και αυτό. Μέχρι και την πλήρη, την προσπάθεια πλήρης διευθέτησης του χρόνου εργασίας, όπως για παράδειγμα στην Ιβάνιου, όπου θέλουν τους εργαζόμενους που είναι αποκλειστικά τηλεργαζόμενοι να δουλεύουν 4 ώρες το πρωί και 4 ώρες το απόγευμα, γιατί αυτό τους βολεύει. Με αυτή την τακτική λοιπόν να δεσμεύουν όλοι τους τη μέρα οι ίδιοι εργαζόμενοι και να είναι διαθέσιμοι για εργασία. Τέρμα λοιπόν σε αυτά τα παραμύθια. Ήρθε η ώρα να πει ένα τέλος. Και το κλαδικό μας σωματείο εδώ το ΣΕΤΗΠ καλεί και όλους που είναι σήμερα εδώ, αλλά και όλοι εμείς να γίνουμε φορείς σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, στη συνέλευσή μας την πρώτη του μήνα, να δοθεί μαζικό παρόν για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε το σχέδιο της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, που θα υπογραφεί για πρώτη φορά στον κλάδο και που θα βάλει ένα φρένο σε αυτή την εργοδοτική αυτερεσία, ζητώντας άμεσα μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων και των τηλεργαζόμενων.
και ταυτόχρονα να απαιτήσουμε πραγματικές αυξήσεις για όλους κόντρα στην εργοδοτική αυθαιρεσία, αφού μια κλαδική σύμβαση δεν μπορεί να τους επιτρέψει να παίζουν από εργοδότη σε εργοδότη. Λέγοντας αυτά, συνάδελφοι, για μία ακόμη φορά καταγγέλνουμε την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, μια ηγεσία η οποία ήθελε να συνεχίσει το έργο όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων να καταργήσει εργασιακά δικαιώματα και να χτυπήσει τη συνδικαλιστική δράση, και να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Δίνουμε απάντηση στη συνέλευσή μας την πρώτη του μήνα με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων για να διεκδικήσουμε κλαδικό σχέδιο της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.